Χαίρετε, είμαι ο Πάτερ Θεμιστοκλής. Εγώ είμαι ο Ζάχος. Και η ώρα είναι? Ώρα για πνευματική γυμναστική. Αυτός είσαι. Τόσες φορές ο Ζάχος βρισκόταν πίσω από την κάμερα, βρισκόταν στο μοντάζ, ιδίως στα e-vlog και σχολίαζε βέβαια, πολύ επιτυχημένα. Και γι' αυτό το λόγο τον παρακάλεσα σήμερα να έρθει μπροστά από την κάμερα, να το δείτε κιόλας τι ωραίο παιδί που είναι, ανύπαντρος, και να κάνουμε αυτό το βίντεο που θα σχολιάσουμε τα σχόλιά σας. Θα πιάσουμε και τα σοβαρά σχόλια, αλλά και τα λιγότερα σοβαρά. Εντάξει. Να ξεκινήσουμε λίγο με τα σοβαρά. Τα περισσότερα σχόλια έχουν γίνει στο βίντεο 10 λόγια του Δεβόρα Εκκλησία. Δεν ξέρω γιατί σας άρεσε αυτό το βίντεο. Πάντως πήγε πολύ καλά και νομίζω και είναι και η αιτία που έχουμε τόσες πολλές εγγραφές. Εμείς σας άρεσε γιατί δεν πάνε εκκλησία. Μάλλον αυτό. Ό,τι αρνητικό, γιατί και το βίντεο γιατί δεν εξομολογούμε και αυτό τους άρεσε. Οπότε όπου μπαίνει η λέξη δεν, νομίζω ότι έχει επιτυχία. Οπότε βρήκαμε πώς θα κάνουμε τους τίτλους. Ναι, οι τίτλοι θα έχουν μέσα οπωσδήποτε το δεν. Δεν μπορεί να είναι ο τίτλος, ας πούμε, στο επόμενο βίντεο θα είναι «Μη μιλάς, δεν είναι απαραίτητο». Οπότε υπάρχει το δεν, άρα σίγουρα και το μη, οπότε θα έχεις. Και το μη, ναι. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τα σχόλια τα οποία βάζετε. Προσπαθώ να απαντήσω σε όλα τα σχόλια, προσωπικά εγώ. Δεν ασχολούμαστε με τα likes και με τις εγγραφές, δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Αλλά εκατομμύρια σχόλια. Εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Τρισεκατομμύρια! Δεν θα ασχοληθούμε με τα θετικά σχόλια που λέτε πόσο υπέροχα είναι αυτά που λέμε, τι καλοί που είμαστε κτλ. Γιατί είμαστε πάνω απ' όλα ταπεινοί. Έχουμε και λέμε. Όλοι κάνουν shoot στα παιδιά μας στην εκκλησία. Έγραψε μια φίλη και αυτό είναι γεγονός ότι στην εκκλησία για την τάξη ενδιαφέρονται πάρα πολύ. Αλλά με τρόπο ο οποίος δυστυχώς δεν βοηθάει και όχι μόνο δημιουργεί θέματα στα παιδιά, εφόσον τα παιδιά έχουν γονείς και οι γονείς είναι υπεύθυνοι για τα παιδιά και ο ιερέας είναι υπεύθυνος για την τάξη μέσα στο ναό. Αλλά γενικά είναι κάπως αδιάκριτο να φωνάει συνεχώς σουτ στα παιδιά, γιατί κάνεις περισσότερη φασαρία εσύ παρότι τα παιδιά. Οπότε όσοι κάνετε σουτ μέσα στην εκκλησία ή ψιτ και κάτι τέτοια, μην κάνετε ψιτ, μπορεί να μπει καμιά γάτα, να το αποφεύγετε. Κοιτάξτε εσείς να είστε συγκεντρωμένοι στη Θεία Λειτουργία, να προσεύχεστε και αφήστε τα παιδιά, όπως είπε και ο Κύριος, αφήστε τα παιδιά να έρθουν κοντά μου. Μην τα εμποδίζετε. Πρόβλημα η γλώσσα. Κάποιος άλλος φίλος, πρόβλημα η γλώσσα της λατρείας. Είπαμε ότι πλέον αυτό το πρόβλημα έχει ξεπεραστεί, εφόσον υπάρχουν έντυπες εκδόσεις της Θείας Λειτουργίας που έχει και το κείμενο και τη μετάφραση. Δηλαδή πλέον πρέπει και εμείς να κάνουμε κάτι. Να μελετήσουμε λίγο πριν πάμε στην Θεία Λειτουργία. Και μετά, αν είμαστε συγκεντρωμένοι και με τις κινήσεις που κάνουν οι ιερείς, νομίζω θα καταλάβουμε σχεδόν τα πάντα. Και ας αφήσουμε και λίγα να μας φωτίσει και το Άγιο Πνεύμα να τα καταλάβουμε. Μην τα έχουμε όλα έτοιμη τροφή. Πάντως αυτό το πρόβλημα έχει ξεπεραστεί με τη γλώσσα. Πλέον με τα βιβλιαράκια αυτά, αλλά και με πολλά βίντεο τα οποία ερμηνεύουν τη Θεία Λειτουργία, θα κάνουμε και εμείς ένα βίντεο που θα ερμηνεύουν τη Θεία Λειτουργία. Μπορείτε να καταλάβετε τα περισσότερα. Παρότι η Θεία Λειτουργία δεν είναι θέμα αντίληψης, αλλά βίωσης, βιώματος, να νιώσεις τη λειτουργία και να βγεις αλλοιωμένος, μεταμορφωμένος. Η εργασία της Κυριακής, αυτοί που εργάζονται την Κυριακή, αναγκάζονται να εργάζονται την Κυριακή, όχι που επιλέγουν να εργάζονται την Κυριακή, αυτοί είναι συγχωρημένοι, αλλά μπορούν, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, να κάνουν την καρδιά τους θυσιαστήριο, δηλαδή ο νους τους να είναι στο Θεό, μπορούν να θυμούνται τον Θεό. Ηλικιωμένοι πιάνουν τα καθίσματα. Τα πιάνουν. Πρέπει να τα αφήνουν και λίγο. Όλο τα πιάνουν θα. Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι, ναι. Είναι κουρασμένοι, τους καταλαβαίνουμε, αλλά πρέπει να κοιτάνε και δίπλα τους κάποιοι άνθρωποι. Μπορεί να είναι νέοι, αλλά να έχουν προβλήματα με τη μέση, με τα πόδια, να είναι χειρισμένοι. Να αλλάζουν θέσεις. Μουσικές καρέκλες δεν παίξατε όταν ήσασταν μικροί. Πώς αλλάζανε τις καρέκλες εκεί πέρα. Έτσι και εδώ πέρα χρειάζεται να αλλάζουν τις καρέκλες. Κάθε τροπάριο μπορείτε να αλλάζετε θέσεις. Α, μπράβο. Μόλις τελειώνει ο δεξιός ψάλτης. Και αρχίζει ο αριστερός να αλλάζουμε θέση. Σηκώνονται αυτοί που κάνουν και θα κάνουν το ιό. Πολύ ωραίο. Μία άλλη φίλη έγραψε για ότι συνάντησε σκληρούς ανθρώπους στην εκκλησία και αυτό δεν πηγαίνει. Ναι, όμως δεν είναι μόνο ένας ναός, υπάρχουν τόσοι ναοί. Μπορεί να τύχατε στους σκληρούς χριστιανούς, σκληροπυρηνικούς. Πάτε σε κάποιους που είναι πιο μαλακοί. Από μαλακούς χριστιανούς έχουμε πάρα πολλούς. Τι λέτε. Κότερα στην Ελλάδα. Αμπράβο. Πάρα πολύ. Οι ιερείς δεν εμπνέουν το πίμνιο. Συμφωνώ σε αυτό, δεν εμπνέουν το πίμνιο, αλλά και το πίμνιο πρέπει κάτι να κάνει. Έχει και εκείνο ευθύνες. Γι' αυτό να μην τα ρίχνουμε όλα στους κληρικούς. Και μην ξεχνάμε ότι οι κληρικοί ιερείς βγήκαν από το πίμνιο.
βγήκαν από αυτή την κοινωνία. Οπότε ανάλογα με το επίπεδο, την κατάσταση, την πνευματική της κοινωνίας, ανάλογα είναι και οι ιερείς, είναι και η συμπεριφορά των ιερέων. Δεν πέσανε με αλεξίπτωτο, δεν ήρθαν από άλλο πλανήτη, μεγάλωσαν από γονείς όπως μεγαλώσατε κι εσείς. Άρα αν είναι χάλια η κοινωνία, δυστυχώς πολλές φορές είναι χάλια και οι ιερείς. Βέβαια υπάρχουν και οι εξαιρέσεις, δόξα τω Θεώ, ο Θεός μας έδωσε πολλούς αγίους ιερείς και τώρα τελευταία έχουμε συνεχώς αγιοποίησεις. Οπότε μην τα βάζουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι και ο καθένας να αναλάβει την ευθύνη του. Τι λέτε γι' αυτό, συμφωνείτε? Έτσι ακριβώς. Α, μπράβο. Και συμπροσευχές με αιρετικούς είναι το τελευταίο σχόλιο το οποίο θα απαντήσω. Συμπροσευχές με αιρετικούς γίνονται, απαγορεύονται κανονικά, αλλά δεν είναι αιτία για να διασπαστούμε, δεν είναι αιτία για να φύγουμε από την Εκκλησία. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του και ο επίσκοπος και ο ιερέας που προβαίνει σε αυτές τις ενέργειες. Να διαμαρτυρηθούμε, να μιλήσουμε στους επιτρόπους, να κάνουμε μια αναφορά στον οικείο επίσκοπο και αν ο επίσκοπος έχει το πρόβλημα, να αναφερθούμε και στην σύνοδο. Για να πούμε ότι βάσει των ιερών κανόνων απαγορεύουν τις προσευχές. Περισσότερο για τους παπικούς και τους προτεστάντες, γιατί πολλοί λένε είμαστε μια εκκλησία και το ένα και το άλλο. Δεν θα συμφωνήσω. Όποιος διαβάσει λίγο θεολογία και εκκλησιαστική ιστορία θα το καταλάβει. Μπορείτε να δείτε τα δύο σχετικά βίντεο τα οποία έχουμε αναρτήσει στο κανάλι μας. Το ένα είναι «Είναι αλάθητος ο Πάπας» και το άλλο «Ορθοδοξία και Προτεσταντισμός», που μιλάμε με τον καθηγητή κύριο Κοτσιόπουλο. Πάμε τώρα στα άλλα σχόλια. Ζάχο, έχεις το λόγο. Πολλά είπα εγώ. Ευχαριστώ. Ένας λόγος που δεν πάω εκκλησία είναι γιατί και ο Θεός ο ίδιος την αποφεύγει. Μάλλον ξέρει κάτι που δεν ξέρουμε. Ναι. Δηλαδή ο Θεός δεν πάει εκκλησία. Μήπως πρέπει να κάνουμε ένα βίντεο 10 λόγοι που ο Θεός δεν πάει εκκλησία. Ναι, ξέρω κι εγώ. Ίσως βλέπει τα χάλια μας γι' αυτό και μας αποφεύγει. Πάντως εντάξει, είναι λίγο κουφό αυτό ότι ο Θεός δεν πάει στην εκκλησία. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Δηλαδή είναι δυνατόν να είναι παντού και να φεύγει από την εκκλησία. Εάν θα διαβάσει αστροφυσική, αστρονομία, θα πετάξει τα δάσα και θα ξυρίσει τα γένια σου, φίλε. Δεν υπάρχει Θεός και Δημιουργός. Όλες οι θρησκείες του κόσμου είναι ανθρώπινες δημιουργίες. Δηλαδή ψέματα, θα σου στείλω και κάτι από τον Στίβεν Χόκινγκ, Δημήτρης ο ψαγμένος και άθεος. Αλλά τηρώ τις 10 εντολές, είμαι μετά τον Χριστό πολύ καλός άνθρωπος. Πολύ ωραίο αυτό. Η τήρηση των 10 εντολών είναι κάτι πολύ καλό, αλλά η μία εντολή είναι να αγαπήσεις τον Θεό μόλις το είναι και τον πλησίον σε αυτόν. Η Ορθοδοξία δεν είναι θρησκεία, το έχουμε πει, είναι αποκάλυψη, είναι βίωμα. Εντάξει, μην μπερδεύουμε τις άλλες θρησκείες, τα δημιουργήματα των ανθρώπων με την Ορθοδοξία. Και τώρα, θα προβώ σε μία αποκάλυψη, κρατηθείτε, καθίστε στις θέσεις σας, θα αποκαλύψω την αιτία που ο Κονάνος ξύρισε τα γένια του και έβγαλε τα δάσα. Διάβασα αστροφυσική. Να, μας το αποκαλύπτει ο αδελφός μας Δημήτριος, ο ψαγμένος και άθεος. Ο Δημήτριος το καλό παιδί. Ο Δημητράκης το καλό παιδί. Συνεχίζουμε. Λες να είναι και άλλες αιτίες, δεν νομίζω. Νομίζω η αστροφυσική. Και η αστρονομία. Και η αστρονομία. Άτιμη αστροφυσική και αστρονομία. Δεν ξέρω αν διαβάζεις αστρολογία, τι θα κάνεις. Κοίτα, φοράς. Ό,τι φοράς και δεν φοράς. Συγγνώμη για την προφορά. What a wonderful priest. I found this very interesting. Thank you for sharing, πατερούλη. Α, αυτό είναι. Εντάξει. Πάμε και για διεθνή καριέρα. Αυτό. Έχουμε πολλά θετικά σχόλια, αλλά επειδή είμαστε ταπεινοί, δεν τα αναφέρουμε. Από τον κόσμο. Ναι. Και πολλοί ρωτάνε σε ποια ενορία διακονώ, πού βρίσκομαι και το ένα το άλλο. Είμαι σε ένα χωριό έξω από τη Θεσσαλονίκη, Άγιος Αθανάσιος λέγεται. Είναι γνωστό χωριό. Έχει έναν μακεδονικό τάφο. Έχει μια πολύ ωραία περίκεντρη εκκλησία, ροτόντα. Να έρθετε να κεράσουμε καφέ. Εδώ μάλλον άδικα το κάναμε το βίντεο. Ναι. Δεν υπάρχουν 10 λόγοι που κάποιος δεν πάει εκκλησία, αλλά ένας και μοναδικός. Όλες οι θρησκείες είναι απάτη. Μας το αποκάλυψε ο φίλος εδώ. Ναι. Πρέπει να το κατεβάσουμε το βίντεο τελικά. Ναι, αυτό το λέει. Αλλά είπαμε η διευκρίνηση. Όλες οι θρησκείες είναι απάτη, αλλά η Ορθοδοξία δεν είναι θρησκεία. Οπότε την πάτησε μάλλον ο φίλος. Πάμε παρακάτω. Ό,τι σου λέει ο παπάς να κάνεις και ό,τι κάνει να μην κάνεις. Κάνει ναι. Και ρίμα. Κάνε ό,τι κάνω. Ήταν μια εκπομπή. Θυμάσαι παλιά. Ναι, είσαι μικρός ακόμα, γι' αυτό. Υπήρχε μια εκπομπή τέτοια. Αυτό ισχύει και το είπε και ο ίδιος ο Χριστός. Αυτά που σας λένε να τηρείτε και πείτε, κατά τα έργα αυτών μην πείτε. Όταν απευθυνόταν στους γραμματείς και στους Φαρισαίους. Και εσείς ό,τι βλέπετε άσχημο σε εμάς ο ίδιος, να μην το μιμήσετε φυσικά. Ο Μέγας Βασίλειος είχε μια αναπηρία, εκτός από τις τόσες αρρώστιες που ήταν φορτωμένος, λίγο κούτσενε. Και οι πιστοί μέχρι και αυτό μιμούνταν. Κούτσενε και αυτοί. Οπότε δηλαδή θέλω να πω ότι. Όταν μιμούμαστε καλά πράγματα, εκεί δεν υπάρχει θέμα. Αλλά όταν βλέπουμε κάτι άσχημο και προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να δικαιολογήσουμε τις δικές μας άσχημες πράξεις, νομίζω ότι αυτό είναι λίγο
έτσι ύποπτο και όχι τόσο ειλικρινές. Πάτερ, δεν πρέπει να φοράμε φήμουτρα. Ναι, ναι. Ναι, είναι πιο σωστή έκφραση από τα φήμουτρα, γιατί φήμουτρα τα φοράμε στα μούτρα. Γι' αυτό. Όσον αφορά τώρα, ανακοινήθηκε ένα θέμα για τις μάσκες μέσα στο ναό. Οι απόψεις δίστανται. Εντάξει, αρχιερείς λένε ότι κολλάμε μέσα στο ναό, άλλοι αρχιερείς λένε ότι δεν κολλάμε, άλλοι ιερείς λένε κολλάνε. Έχει διαιρεθεί η Εκκλησία, η μάσκα πραγματικά μας έχει διαιρέσει. Απλό. Άγιος Σήμων Θεσσαλονίκης λέει ότι ακόμα και οι πέτρες μέσα στο ναό αγιάζονται. Το θέμα είναι η πίστη. Αλλά από εκεί και πέρα τώρα ο καθένας σας πράξει κατά συνείδηση. Εμείς δεν θα πούμε φορέστε, μη φοράτε, ό,τι νομίζει ο καθένας. Ήρθε η ώρα να φανερωθεί ο Τίμιος και Ζωπίος Σταυρός πάνω από τον Τρούλο της Αγίας Σοφιάς και να λυγίσουν οι μιναρέδες όπως η Δράκη στη Ράβδο του Δεσπότη. Ο καιρός γαρικής. Ναι. Σηκωθείτε από τη βάνια, κασέλες, διβανοπαούλα. Διβανοσκεπάσματα, βγάλετε τα όλα. Ναι, ναι. Είμαστε στα σημεία των καιρών. Δηλαδή το 2020 θα είναι ένα έτος το οποίο θα το θυμόμαστε άμα ζούμε του χρόνου. Τώρα από πόλεμο θα πεθάνουμε, από ιό θα πεθάνουμε, από κάτι θα πεθάνουμε. Από βλακεία θα πεθάνουμε. Από βλακεία είναι το. Γιατί έχουμε πανδημία βλακείας πλέον. Άλλη ιδέα για επόμενο βίντεο. 10 λόγια που μπορείς να πεθάνεις το 2020. Αυτό. Έκλεισε. Έκλεισε. Συνεχίζουμε. Έχουμε πολλά ακόμα, μην κουράζουμε τον κόσμο. Όχι, όχι λίγα. Εγώ πάω εκκλησία, αλλά αποφεύγω τους ανθρώπους. Διότι πάρα πολλοί είναι ψυχοπαθείς και αρκετοί είναι κομπογέννητες. Ναι, το ψυχοπαθείς είναι σίγουρο. Και η εκκλησία είναι γεμάτη από ψυχοπαθείς. Όλοι οι άνθρωποι, εφόσον έχουμε πάθει στην ψυχή μας, είμαστε ψυχοπαθείς. Εντάξει, και πάμε στην εκκλησία γιατί είναι νοσοκομείο για να θεραπευτούμε. Τώρα δεν γίνεται να αποφύγεις τους ανθρώπους. Και το νόημα, το ότι πηγαίνουμε στην εκκλησία και δεν αρκούμαστε στην ατομική λατρεία, δηλαδή να έχουμε ένα κλεισάκι δικό μας, προσωπικό, ή να πάμε σε ένα ναό μόνοι μας και να ανάψουμε ένα κεράκι, είναι ότι αναγκαζόμαστε να έρθουμε κοντά σε ανθρώπους τους οποίους δεν αγαπάνε. Και αυτός είναι ο πλησίον. Δηλαδή, όταν λέει ο Κύριος μας αγάπα τον πλησίον σου, εννοεί αυτόν τον οποίο δεν χωνεύεις. Γιατί άμα ήταν αυτόν που χωνεύεις, δεν υπάρχει θέμα. Φυσικά και τον αγαπάς. Να αγαπήσεις αυτόν τον οποίο δεν αγαπάς. Γι' αυτό και πας στην εκκλησία. Να είμαστε συγκαταβατικοί με τους ανθρώπους και να προσπαθήσουμε πάση θυσία να τους αγαπήσουμε. Γιατί αν τους αγαπήσουμε σε αυτή τη ζωή, τότε έχουμε μια ελπίδα και για την άλλη ζωή. Κάτι άλλο να προσθέσεις, κάτι. Διαβάζεις και εσύ τα σχόλια. Είσαι ενθουσιασμένος. Έχω ενθουσιαστεί πραγματικά. Ναι. Στείλτε κι άλλα σχόλια, γράψτε ότι σας απασχολεί. Ό,τι σας απασχολεί και γενικά είμαστε πρόθυμοι να απαντάμε σε όλα τα ερωτήματα. Όμως τα ερωτήματα τα οποία αφορούν προσωπικά ζητήματα τα απαντάω με προσωπικό μήνυμα, εντάξει, δεν αναφέρονται εδώ πέρα στο βίντεο, να το ξέρετε αυτό, τίμουμε και τα προσωπικά δεδομένα και φυσικά έχουμε και διάκριση, πάνω από όλα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας είδατε και σήμερα. Αν δεν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι, κάντε τώρα. Να κάντε οπωσδήποτε. Μέχρι την επόμενη φορά, μην ξεχνάτε να γυμνάζετε την ψυχή σας. Αυτός είστε. Βέβαια, αν κάνουν σουτ τα παιδιά σας, μπορεί τελικά να γίνουν τερματοφύλακες. Ναι, είναι και αυτό. Πολύ ωραία. Αυτή η προσέγγιση είναι καταπληκτική. Μα γι' αυτό είπα, Ζάχο, ο σχολιασμός είναι στο εξωτερικό. Ναι, ναι, ναι. Και να κάνω και μια διεθνή καριέρα αργότερα.